Την εισβολή νεαρών σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λέσβο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Ο κτηνοτρόφος, μιλώντας στον Α, υποστηρίζει πως οι δράστες είναι μετανάστες και πρόσφυγες από το hot spot στη Μόρια. Λέσβος, ξημερώματα Χριστουγέννων. Νεαροί άνδρες εισβάλλουν σε κτηνοτροφική μονάδα με πρόβατα, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια. Ένας από αυτούς καταφέρνει να αρπάξει ένα πρόβατο από τα πόδια και να το σύρει μακριά. Η εισβολή επαναλαμβάνεται το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Είναι γύρω στα 10 άτομα μετανάστες, οι οποίοι έρχονται συγκεκριμένα για να κλέψουν ζώα. Πριν τα Χριστούγεννα, στις 24 του μηνός, ήρθαν και με κλέψαν, μπήκαν μέσα στο Μαντρί το κανονικό πια. Και με κλέψαν από εκεί γύρω στα 6-7 ζώα. Την πρωτοχρονιά μπήκαν στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, κινήθηκα προς τα πάνω τους, μου τράβηξαν, ο ένας είχε μαχαίρι επάνω του και ο άλλος που τον κυνήγησε τον έπεσε το μαχαίρι. Έχω βάλει γύρω-γύρω περιμετρικά κάμερες, 16 κάμερες γύρω-γύρω, αλλά αυτοί εξακολουθούν και μπαίνουν ακόμα μέσα. Οι κινήσεις των δραστών γίνονται αντιληπτές από τα φωτοκύτταρα και τις κάμερες που έχει εγκαταστήσει ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει μετατρέψει το μαντρί του σε φρούριο. Άλλασε το φωτοκύτταρο και τράπηκε σε φυγή με τις φωνές που έβαλα εγώ. Ο δεύτερος πήδηξε από ένα παράθυρο από εκεί και τον έπεσε το μαχαίρι και το πήρα. Το πήγα, το παρέδωσα βέβαια στην αστυνομία. Έχω παραδώσει πάνω από 70-60 αντισώμενα δρεπάνια, τσιπούρια, μαχαίρια και έχω δεχτεί πάνω από 50-60 επιθέσεις εδώ πέρα. Με έχουν εκλέψει 150-180 ζώα. Καλά. Τον περασμένο Μάρτιο ο κτηνοτρόφος συνελήφθη όταν πυροβόλησε στον αέρα, όπως ισχυρίζεται, καθώς ένιωσε ότι απειλείται η ζωή του αλλά και της οικογένειάς του. Είχαν απειλήσει τη ζωή της γυναίκας μου και του παιδιού μου. Και όταν βγήκα και κινήθηκα προς την πλευρά τους, με ορμήξανε και οι τρεις. Επειδή τα όπλα τα κουβαλούσα μαζί γιατί μου είχαν πατήσει τις μονάδες και εγώ να τα αφήσω μέσα. Τράβηξα το όπλο πάνω στο θυμό μου και έριξε στον αέρα μία φορά. Αυτό ήταν και με βάλανε μέσα. Πάνω τους δεν ρίχνω ποτέ σε άνθρωπο, δεν είμαι φωνιάς. Με έχουν πάρει μέσα τα όπλα όλα τώρα και μου λένε ούτε με ξύλο να μην τους κυνηγήσεις. Δηλαδή τι να κάνω, να χτυπώ τα παλάμια μου λένε. Ο κτηνοτρόφος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ζητάει από την πολιτεία να προστατεύσει την οικογένεια και την περιουσία του, πριν γίνει μεγαλύτερο κακό.